Γεια σας, εδώ από το ρέμα της Λόλου, Δευτέρα σήμερα. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελευταία εβδομάδα πριν την Κυριακή για τις εκλογές, τις δημοτικές και τις περιφερειακές. Και όπως βλέπετε πίσω μου, εδώ στη Δρακότρυπα έφτασαν τα τσιμέντα, το χαλίκι και πιο πάνω ακούω τώρα το μηχάνημα, κάπου εδώ ψηλά πίσω μου ακριβώς, όχι πίσω από μένα αλλά πίσω από την κάμερα. Ακούω το μηχάνημα το τσισπί να δουλεύει για να ρίξουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα τα τελευταία τσιμέντα. Βέβαια, αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια κοροϊδία. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, γιατί ο ψηφοφόρος δεν νομίζω να πείθεται από αυτό το πράγμα. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε λωτοφάγοι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έγινε και αυτό το ευτράπελο εδώ στο χωριό. Από τους εκλεγμένους, ο ένας έλεγε στον άλλο, εγώ θα ρίξω χαλίκι στους δικούς μου ψηφοφόρους. Η άλλη πλευρά έλεγε, ανταπάντησε, γιατί στους δικούς σου και όχι και στους δικούς μου. Κάτι σαν την τυφλόμυγα δηλαδή που παίζουν τα παιδιά. Αυτά γίνονται εδώ στο χωριό. Ελάτε να τους ψηφίσετε ξανά, έτσι μην τους αφήσετε, εντάξει, ξανά τους ίδιους. Τα μηχανήματα βέβαια αυτά που βλέπετε εδώ, τις μπετονιέρες και αυτά, είναι τώρα της τελευταίας εβδομάδας που γίνονται αυτά τα οι κινήσεις. Θα τις ξαναδείτε, αν βγουν πάλι οι ίδιοι, το 2019, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, το 2019. Καλά το ακούτε αυτό. Τι να πει κανείς? Εάν ο κάτοικος εδώ της Δρακότρυπας πιστεί από όλα αυτά την τελευταία εβδομάδα να κάνουν αυτή την εργασία τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δεν ξέρω, απευθύνονται σε κορόιδα, αλλά αν ας πούμε πίθεσε από όλα αυτά που κάνουν τώρα την τελευταία εβδομάδα πρώτων εκλογών, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό και δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό του κάθε ψηφοφόρο εδώ του χωριού. Δεν μπορώ να μπω. Αν τους αρέσει η κοροϊδία και τους αρέσει να τους κοροϊδεύουν, εμένα δεν μου λέει κάτι.